Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις? Καλά, καλά εσύ. Ο Παναθηναϊκός τι κάνει? Έλα, αρίστο. Όχι, ο Παναθηναϊκός λέω, πώς είναι, πώς πάει προετοιμασμένο στο ντέρμπι? Κοίτα, ο Παναθηναϊκός γενικά και με πρέπει να μιλήσει σε καλή κατάσταση. Είναι καλή ψυχολογία η ομάδα. Έχουν γυρίσει διεθνείς, δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα γιατί ξέρεις, ήταν και τους σταυρότους μετά το Μάγνουσον, το Μπάλμερ Μπράουν, ειδικά για τα στόπερ να πάνε όλα καλά. Έγινε και μια διαχείριση στο Γετβάι που ήταν λίγο επιβαρημένος. Είναι όλοι σε καλή κατάσταση και ετοιμάζονται σήμερα για ένα παραδοσιακά δύσκολο μάτσο, ένα παραδοσιακά δύσκολο παιχνίδι. Μετά από πολύ καιρό, και χθες πάλι είχαμε και υποβεί με τον Μιαούλη, έψανα να το βρω από πότε ο Παναθηναϊκός, το αφήσαμε στη μέση, από πότε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είχαν τέτοιο ραντεβού που να είναι και οι δύο πολύ κοντά, να προπορεύουν δηλαδή σε πρώτη διάδα και να είναι και σε απόσταση αναπνοής, απόσταση βολής μεταξύ τους. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, νομίζω. Και Νίκο, νομίζω έχει και πολλά. Εντάξει, βγάζουμε στην άκρη τώρα τον Ολυμπιακό, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, νομίζω έχει πολλαπλό κίνητρο. Δηλαδή είναι και ντέρμπι αιωνίων, είναι και ένα ντέρμπι όπου θέλει να πάρει ένα αποτέλεσμα, φετινό ντέρμπι εννοώ, επειδή υπάρχει και με τον ΠΑΟΚ και υπήρχε και με τον ΠΑΟΚ. Ναι, και φυσικά είναι και το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κίνητρα για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Πρώτος στόχος είναι να κερδίσει για να φτάσει στην κορυφή το Ολυμπιακό και δεν μπορείς να πας και με άλλη νοοτροπία, αν θες να έχεις τύχη εκεί πέρα. Λένε μετά στο ποδόσφαιρο ότι αν δεν κερδίσεις τουλάχιστον μην χάσεις, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί θα έχει βγάλει μια σειρά ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, αν ας πούμε πάει το μάτς έτσι, για τις δύο ομάδες που κάτσει στο Χίμπιλια, θα έχει βγάλει μια σειρά από ντέρμπι ο Παναθηναϊκός και τον Αστέρα Τρίπολης που είναι δύσκολη έδρα, οπότε μια σειρά δύσκολων αγώνων και αν πέρασε ανέμακτα από εδώ τρόπο τεινά, θα είναι φάρεν μέρη για τις γκέλε που έχει στα ασφάλεια για την τέρμπη, αν μπορείτε να πεις και γκέλε στην τέρμπη τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα όταν πέσει εντός έδρας, ας πούμε, δεν θες να πετάς βαθμούς όπως έγινε με την ΑΕΚ και επίσης και με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στους διεκδικητές πρέπει να τους κερδίζεις. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχοντας όλα τα παιδιά που είναι διαθέσιμα, πλην Μάγνουσον που είναι εκτός, πλην του Πάλμερ Μπράουν που μετράει αντίστροφα, θα κατέβει με διαβασμένος, θα έλεγα, αρκετά σε αυτό το παιχνίδι, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει δει τους διεθνείς ότι είναι όλοι καλά και βέβαια να έχει πάρα πολλές επιλογές εκτός από τη θέση των στόπερ που είναι δεδομένα τα πράγματα, πάρα πολλές επιλογές για την ενδεκάδα. Είναι ένα μάτς βέβαια, να πούμε και αυτό, όπου κατά την ταπεινή μου άποψη έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα που είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένη ποιοτικά μέσω επιθετικά, λέω για τον Ολυμπιακό. Μόνο που στα φετινά σου όπλα στο ρεπερτόριό σου έχει και ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία στον γκολ. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί κλειδί για να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα του Καραϊσκάκης. Μέσο όρο πάνω από 2,1 γκολ σε ένα παιχνίδι που παραδοσιακά του πηγαίνει του Παναθηναϊκού στο να χτυπάει σε κόντρα επιθέσεις, με παίκτες που μπορούν και βρίσκουν πιο εύκολα τον γκολ, έστω και αν σε αυτή την επιθετική μετάβαση που κάνει το πληρώνει ιδιωτές στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Έχω μια αίσθηση ότι θα δούμε γκολ σήμερα στο Καραϊσκάκης από τις δύο ομάδες, να είμαι ειλικρινής. Αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον, έτσι αίσθηση. Και ότι θα δούμε και ένα ωραίο παιχνίδι, όχι τόσο σφιχτό, αλλά με περισσότερα τέρματα. Ναι. Σε αυτό βέβαια συντείνει και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, που έχει μια πολύ καλή στα μάτια μου, τουλάχιστον μεσοπαιδευτική γραμμή, δεν έχει ταπεινή άποψη, πάλι την ίδια εμβέλεια ποιότητα σαν θες και αμυντικά σε σχέση με τη μεσαία του γραμμή και την επίθεση. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία του, τουλάχιστον στα παιχνίδια που χωρίς τον Ολυμπιακό με χαμηλότερες εμβέλειες αντιπάλους είχε προβλήματα. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί σήμερα να βγάλει ένα γκολ στο Καραϊσκάκης και ότι και μετά ξέρεις, ντέρμπι είναι, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ούτε μελλοντολόγος είσαι για το πώς θα πάει, πώς θα κλείσει ένα παιχνίδι. Σωστά. Τώρα σε επίπεδο ενδεκάδας. Το Olden Classic. Λοιπόν, να πάρουμε τις κολόνες που λέμε. Ο Μπρινιόλι, ο Σέγκεφερ και ο Γετβάη νομίζω ότι θα είναι στο βασικό σχήμα. Σαφώς να πω ότι στην ενδεκάδα που θα πούμε έχει επιλογές ο Γιοβάνοβιτς που μπορεί να συνυπολογίσει μάλλον δύο πράγματα. Πρώτα την κούραση των διεθνών. Έτσι, δεύτερον, το Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι με τη Ρεν την επόμενη εβδομάδα και μετά πάλι παίζει με τον Πανσεραϊκό. Οπότε πρέπει να κάνει και μια διαχείριση εκ των πραγμάτων για το ποιοι θα αγωνιστούν. Πιστεύω ότι ξέρει ήδη τις ενδεκάδες ο Γιοβάνοβιτς δηλαδή να χρησιμοποιήσει μελλοντικά ενώ στην τριπλέτα των αγώνων.
και φυσικά και το τι βλέπεις στην προπόνηση, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε εμείς. Νομίζω λοιπόν εκτός από την τριάδα που σου είπα ότι η αριστερά για να προβάσουμε ο Χουανκάρ είναι πιο κόμπακτη ομάδα στο αμυντικό κομμάτι και δεξιά θα εκδικούν θέση ο Βαγιανίδης και ο Κότσιρας. Λίγο πιο ταχυδυναμικός ο Βαγιανίδης, δεν ξέρω ποιο παιχνίδι θεωρεί ο Κότσιρας ότι πηγαίνει καλύτερα. Ο Ολυμπιακός έχει όμως παίκτες νομίζω που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία του, σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Βαγιανίδης, αλλά βάζω και μια παρέθεση στον Κότσιρακη. Και αν επιλέξει νομίζω ο Βαγιανίδη, αν επιλέξει Βαγιανίδη θα ενισχύσει και αυτό που είσαι εσύ και για πιο ανοιχτό παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι μόνο στο Βαγιανίδη που κρίνεται, φυσικά. Όχι, όχι, εννοείται. Απλά θα χτυπήσει κόντρα, θες και ένα γρήγορο, θες μια γρήγορη αντεπίθεση. Απ' την άλλη, είναι έμπειρος ο Κότσιρας. Γι' αυτό λέω ότι έχει, κατά την άποψή μου, ίσως ένα μικρό προβάδισμα ο νεαρός εκεί. Και σε παρένθεση όμως θα βάλω και τον Κότσιρα, δεν μπορώ να το βγάλω εκτός. Τώρα, στη μεσαία γραμμή υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερωτηματικό. Δηλαδή έχουμε τον Αραώ, ο οποίος νομίζω μάλλον θα ξεκινήσει. Είναι μια λύση που κολλάει, που είναι τα μάμια αυτό το κομμάτι. Γιατί έχεις ένα παίκτη που είναι ένας καθαρός box-box που κρατάει μπάλα με εμπειρία, αλλά πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Άρα έχεις πρώτες μπάλες στη μεσαία γραμμή. Έχεις ένα τρίτο στόπερ στην άμυνα και έχει και ένα παίκτη, όπως είδες και με την ΑΕΚ όταν μπήκε, που μπορεί να απειλήσει σε στιγμένα στην επίθεση. Οπότε ο Αραώ νομίζω με τον Μπερνάρ δεκάρι σήμερα έχουν αρκετές πιθανότητες. Εδώ να συζητήσουμε απλά ένα ερωτηματικό προς τα εξής που μπορεί να φέρει τον Μπέρθ στην δεκάδα. Το ερωτηματικό είναι πάλι πως το έχει ο coach ως προς τη Ρεν, αλλά και βασικά, που είναι και τελικός στην Ευρώπη, στο σημείο Παναθηναϊκός, αλλά και βασικά φίλε, αν θέλει, επειδή δεν έχει ο Παναθηναϊκός επιλογές στα στόπερ σε έμπειρους παίκτες, αν θέλει να αναλώσει στη μεσαία του γραμμή τον Αραώ, αλλά να μην έχει backup εύκολα σε περίπτωση, θα πρέπει να κάνει μια εσωτερική μετακίνηση μετά δηλαδή. Ναι. Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιο στόπερ να βγει. Υπενθυμίζω ότι είναι δύο εμπειροί παίκτες, μπορεί να είναι και σιδεράς βέβαια, αλλά μιλάμε για παίκτες που είναι πιο παροτοκαπνισμένοι. Οπότε λέω Αραώ με προβάδισμα ένα του Πέρες, με Μπερνάρ και τώρα αν ο Τσέριν είναι, δεν είναι στα κόκκινα από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, νομίζω, λέω τρεξιμάτων και δύναμης, ότι έχει προβάδισμα του Βιλένα. Αν ο Τσέριν επειδή είναι κουρασμένος, έπαιξε αρκετά, υπάρχει πιθανότητα όμως να μείνει και στον πάγκο και να χρησιμοποιήσει εκεί το Βιλένα που είναι πολύ έμπειρος παίκτης. Οπότε έχουμε αποκλείσει τα τρία οχτάρια. Δεν νομίζω. Okay. Δηλαδή εγώ αυτό βλέπω και φυσικά μπορεί να ανακατεύσει τον άπολο όπως είναι ο coach, δεν θα μου κάνει εντύπωση, αλλά δεν πάει σε extreme καταστάσεις συνήθως. Τώρα δεξιά ο Παλάσιος δεν είναι μια δεκάδα. Είναι ένας παίκτης που χωρίς ότι έχει σκοράρει στο Καραϊσκάκης και είναι πάρα πολύ γρήγορος στις κόντρα επιθέσεις, είναι και ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ ανασταλτικά τη δεξιά πτέρυγα. Οπότε θεωρώ θα είναι σίγουρα δεξιά. Αριστερά ο Μαντσίν έχει προβάδισμα. Ο Βέρμπιτς είναι μια λύση επειδή δεν παίζει, ξέρεις, και στην Ευρώπη για λόγους διαχείρισης κούρασης, αλλά επειδή είχαμε διακοπή δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα ο Μαντσίν. Οπότε μάλλον θα το δούμε το Βέρμπιτς με τον Μασεραϊγό, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και στην κορυφή, σαφώς, από άποψη φόρμας, είναι στα καλά του Φώτης Ιωαννίδης. Τον είδαμε και με την Εθνική, έχει προβάδισμα σε ένα μάθημα που θα πάει στη δύναμη, θα ξεκινήσει και έχει και προβάδισμα επειδή ο Σπόρα έπαιξε και περισσότερο σε αγωνιστικά λεπτά, αλλά είχε και ένα ταξίδι πιο δύσκολο επιστροφής με την Εθνική ομάδα της χώρας του. Είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι έμαθα και ο Σπόρα στην προπόνηση, αλλά νομίζω ότι ο Φώτης έχει ένα προβάδισμα εκεί για να αγωνιστεί σε ένα πιθανό σχήμα, γιατί έχει πολλά χαρτιά να ρίξει στο τραπέζι ο Γιωβάνος. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτά τα μάτς τα παίρνει όποιος θα θέλει περισσότερο και όποιος βγάλει πάθος, εκτός των παραγόντων, ξέρεις, που δεν μπορεί να υπολογίσει ο διαιτησία, ατυχία, τραυματισμούς κτλ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, απλά επειδή με ρώτησε και ένας φίλος εχθές, δεν θα πάει εκεί για να αφήσει τον Ολυμπιακό που ξέρει ότι έχει δύναμη να πάρει την μπάλα σε μεσαία γραμμή και να τον βάλει στην περιοχή του, γιατί εκεί θα ρισκάρει περισσότερο με τις πιθανότητες να σκοράρει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός όπου και να παίζει πάει να κάνει το παιχνίδι του. Πάει να ελέγξει δηλαδή το ρυθμό και τη μεσαία γραμμή. Γι' αυτό θεωρώ ότι θέλει να σπάσει τον Ολυμπιακό εκεί και να μπορέσει να κρατήσει τις μπάλες και δίνοντάς του και λίγο τεχνία του χώρου να το χτυπήσει. Αφήρωμα παιχνίδι πάντως, πολύ καλό παιχνίδι. Κρίσιμο, αλλά όπως είπε και ο Κριστόφ Βαζέχα σε μια συνέντευξη που του κάναμε, μας είπε ότι δεν τελειώνει το πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκης. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα.
Ωστόσο θα είναι καλό για τον Παναθηναϊκό να φύγει με θετικό αποτέλεσμα για να μην έχει και πρόβαση στην ισοβαθμία και να είναι πιο άνετο στη συνέχεια. Ωραία, Νίκο.